τους κρατούμε εμείς με νύχια και με δόντια σε αυτό το νησί. Τα πρώτα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών δεν λένε ούτε καν για τη ζωνική δημοσπονδία και λένε για άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων. Ναι. Αυτό. Δυστυχώς όμως τα πρώτα ψηφίσματα που ήταν πολύ καλά δεν τα αξιοποιήσαμε ποτέ. Έχουμε υποχωρήσει από τις θέσεις μας. Έχουμε υποβαθμίσει το πρόβλημα μας σε ένα αντικοινωτικό πρόβλημα και ζητούμε μια λύση της ζωνικής δημοσιονομικής ομοσπονδίας η οποία επιφέρει θλιβερούς. Αυτά τα έχετε πει. Εγώ θέλω να δω τι ονειρεύεστε εσείς. Μια ελεύθερη, επανενωμένη, ενιαίο κράτος. Έναν ενιαίο κράτος όπου κάθε πολίτης θα έχει δικαίωμα, κάθε πολίτης θα μετρά μία ψήφο και τη μειονότητα θα έχει τα δικαιώματα τη μειονότητα. Είναι οι Τουρκοκύπριοι. Μαζί είναι μειονότητα. Ναι, είναι 18%. Ναι, μαζί με τους άλλους εννοείται. Μειονότητες είναι και οι Λατίνοι, είναι και οι Αρμένοι, είναι και όλοι τους. Εγώ σας κάνω ερωτήσεις για να ξέρουμε σε ποια βάση συζητάμε, ποιες είναι οι θέσεις του ΕΛΑΜ. Γι' αυτό λέμε. Η μοναδική λύση που θα μπορέσει να εφαρμοστεί σε αυτόν τον τόπο και θα μπορεί να λειτουργήσει μελλοντικά είναι αυτή το ενιαίο κράτος. Όπου η πλειονότητα θα έχει τον έλεγχο του νησιού. Και οι υπόλοιποι με σεβασμό στις μειονότητες, όπως άλλωστε υπάρχουν και πολλά άλλα ενιαία κράτη με σεβασμό στις υπόλοιπες μειονότητες. Όπου υπήρχαν εθνοτικές ομοσπονδίες πάνω σε εθνοτικές διαφορές, αυτά τα μοντέλα έχουν καταρρεύσει. Και άλλα που δεν καταρρεύσαν έχουν τεράστια προβλήματα. Τι να πάρουμε, τη Βοσνία ή το Βέλγιο. Εμένα με ενδιαφέρει να φύγει ο κατοχικός στρατός που είναι εδώ και 43 χρόνια σε αυτό το νησί και όχι με τη δύναμη των όπλων. Αντιλαμβάνομαι, δεν θέλετε πόλεμο. Δεν θα τους να πάρουμε τα όπλα τώρα και να βάλουμε τα παιδιά μας. Δεν είπαμε για πόλεμο. Μάλιστα. Δεν είπαμε ποτέ για πόλεμο. Αλλά πρέπει να διαπραγματευτούμε και πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας. Θα πρέπει να αλλάξουν το συζύγιο δυνάμεων προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προς όφελος του ελληνισμού για να μπορέσουν να στραφούν τα συμφέροντα υπέρ των Ελλήνων της Κύπρου. Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση που αφορά θέματα διεθνής πολιτικής, στρατηγικής και ούτω καθεξής. Γιατί έτσι όπως τα βάζετε, με φοβίζει το γεγονός αν άρχισε να συντηρείται μια κατάσταση ότι κοίτα, θα πάρουμε τα όπλα τώρα να ελευθερώσουμε το νησί. Γιατί όχι, δεν μα παίρνει. Εγώ δεν είπα να πάρουμε τα όπλα, όπως είπα και στην αρχή. Θα πρέπει να μείνουν οι μειονότητες με τον ρόλο της μειονότητας. Δεν μπορούμε να αναγάγουμε μια μειονότητα σε κοινότητα. Δηλαδή, γιατί αυτός ο ρατσισμός εναντί των άλλων μειονοτήτων. Ας δώσουμε σε όλους μια λειτουργική, μια κοινότητα, τέλος πάντων, ένα ρόλο κάποιας κοινότητας και να χωρίσουμε το. Ναι, το η πατρίδα μας δεν χαρίζεται, ούτε μοιράζεται, ούτε είναι το χωράφι μου που να μοιράσω, κύριε Γιάννη. Πολύ σωστά το λέτε. Μα και εμείς αυτό λέμε. Ότι η πλειονότητα πρέπει να ελέγχει αυτόν τον τόπο και οι υπόλοιπες μειονότητες να μείνουν με τα ίσα δικαιώματα όπως έχουν και άλλες μειονότητες. Θα πρέπει να υπάρχει μια λύση ενιαίου κράτους που θα μπορέσει μόνο αυτή να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα και πόσο μάλλον όταν έχεις έναν τέτοιο γείτονα όπως η Τουρκία που ευοφθαλμιά συνεχώς τόσο τα εδάφη όσο και την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιάννη που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.